Εζαμί, μόλις έμαθα ότι σύντομα η τηλεόραση θα σταματήσει. Τι, θα σταματήσει η τηλεόραση. Μα ναι, το άκουσα και μάλιστα στην τηλεόραση. Η αναλογική τηλεόραση θα σταματήσει. Μου λες τι να κάνω για να παρακολουθώ το μαγικό κόσμο. Μα όχι, μην ανησυχείς. Έλα, Φρεντ, εξήγησέ της. Έλα. Η τηλεόραση δεν θα σταματήσει παρά μόνο η αναλογική μετάδοση. Αυτή είναι που θα σταματήσει. Πρόκειται να αντικατασταθεί από την ψηφιακή. Και χάρη στο TNT και στο Multiplex θα έχει και πολλά κανάλια. Ακόμη και σε κανάλια υψηλή ευκρίνεια. Φρεντ, γιούχου, φρεντ! Ναι! Δεν κατάλαβα τίποτα από τι ασυνάρτησίε σου. Μην ανησυχεί. Θα έρθω εγώ να εγκαταστήσω την τηλεόρασή σου. Θα δει: Το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση δεν είναι <χ, δύσκολο. <χ. Λοιπόν, κατάλαβε Μαρσέλ, θα συναντήσουμε το Φρεντ. Θα πάρουμε την κεραία. Επιτέλους, Φρέντ. Έρχομαι, μικρή μου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ανοίγουμε το πακέτο. Άντε. Οπ. Oh. Οπ, ότι υπέροχη φλάτ οθόνη. Με αυτή σίγουρα θα μπορείς να βλέπεις το τέντε. Το τέντε. Ναι, η γαλλική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Υπάρχει από το 2005 και δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πολύ καλό σήμα στα κανάλια σταδιακά με ψηφιακή ποιότητα. Μα πώς λειτουργεί. Είναι πολύ απλό. Αν έχει παλιά τηλεόραση, θα πρέπει να βάζει έναν αποκωδικοποιητή, όπω αυτόν εδώ. Όμω ο αποκωδικοποιητή είναι ήδη εγκατεστημένο στι καινούριε τηλεοράσει. Εντάξει, αλλά τι θα γίνει με την κεραία μου. Α, η παραπάνω κεραία δεν χρειάζεται. Θα ανεβούμε στη σκέπη και θα καταλάβει. Έλα μαζί μου, θα σου δείξω. Και να προσέχετε κιόλα, εντάξει. Κοίταξε, μικρή μου. Είναι απλό να λαμβάνει την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Απλά χρησιμοποιήστε τι παλιέ καλέ κεραίε σε σχήμα τσουγκράνα. Αυτέ επιτρέπουν τη λήψη του αναλογικού σήματο. Επιπλέον, μέχρι το 2011, οι δύο πλατφόρμε εκπομπή μετάδοση, αναλογική και ψηφιακή, θα συνεπάρχουν. Στη συνέχεια, θα υπάρχει μόνο η ψηφιακή. Θα επιτρέπει τη λήψη περισσότερων καναλιών, με ποιότητα στην εικόνα και με σταθερή καλύτερη απόδοση. Κατάλαβε! Ναι, τα κατάλαβα όλα, Βρέντ. Η TNT έχει 29 κανάλια εθνικής εμβέλειας, τα 18 είναι ελεύθερα και τα 11 συνδρομητικά. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα τοπικά κανάλια. Υπάρχει το λιγότερο ένα αναπεριοχή. Για να λαμβάνουμε, βλέπουμε όλα αυτά τα κανάλια, σκοντάφτουμε στην επιλογή. Ορισμένα κτίρια γίνονται δέκτες μέσω καλωδίου που αναγκαστικά συνδέει τον αποκωδικοποιητή. Μπορούμε εξίσου να λαμβάνουμε την ψηφιακή τηλεόραση μέσω δορυφόρου. Και πάλι χρειαζόμαστε ένα τραυματικό σταθμό που θα λαμβάνει το σήμα. Επιπλέον η ψηφιακή τηλεόραση ταξιδεύει μέσω τη γραμμή ADSL που χρησιμοποιείται για το ίντερνετ, ευρυζωνικών συνδέσεων. Επειδή οι περισσότεροι διαχειριστές προσφέρουν κουτιά, κουτιά που επιτρέπουν την πρόσβαση στο ίντερνετ, του τηλεφώνου και της τηλεόρασης. Όμως, η πλειοψηφία των θεατών λαμβάνουν TNT μέσω της κεραίας Τσουγκράνας. Για τι μονοκατοικίες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμω σε ορισμένα κτίρια θα πρέπει να ρυθμιστεί η κεραία για να διέρχεται το σήμα τη TNT. Ένα ειδικό θα το φτιάξει. Ε, ναι, οι κερί μπορεί να αλλάζουν. Οι παλιέ καιρέ όμω μένουν πιστέ στη θέση του, τολμώ να πω. Στην πραγματικότητα, Ζαμί, μήπω θα μπορούσε να μου εξηγήσει πώ αυτέ οι εικόνε τη τηλεόραση φτάνουν στι κερές; Γιατί εμένα με εκπλήσουν οι εικόνε που ταξιδεύουν στον ουρανό. Και παρόλο που εξακολουθεί να υφίσταται, θα ξεκινήσουμε από την αναλογική τηλεόραση. Όλα ξεκινούν από τα γυρίσματα. Μια κάμερα απαθανατίζει τις εικόνες και μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικά σήματα. Αυτό ονομάζεται το σήμα εκπομπής του βίντεο. Επιπλέον υπάρχει το φως και το σήμα που είναι ισχυρό. Ορίστηκε ο λόγος που χρησιμοποιείται ο λόγος αναλογική. Παρεμπιπτόντω, θα παρατηρήσετε ότι αυτά τα σήματα χαρακτηρίζονται από μια συχνότητα, τον αριθμό των ταλαντώσεων σε ένα δευτερόλεπτο. Μετριούνται σε χέρτζ, είναι ο λόγο που αναφέραμε ότι τα σήματα αυτά ταξιδεύουν μέσω του αέρα από τα ασύρματα δίκτυα. Εντάξει, Ζαμία, αλλά πώ ταξιδεύουν αυτά τα σήματα συγκεκριμένα. Μα όπω εμεί, με αεροπλάνο. Αποκλείεται. Αστειεύομαι! Τα οπτικά σήματα ταξιδεύουν μέσω ενός φέροντος κύματος. Συγκεκριμένα, ένας ρυθμιστής παράγει μέσω ηλεκτρικού ρεύματος ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κύμα και πολύ τακτά ένα κύμα που μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις πάνω από τα κεφάλια μας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το σήμα του βίντεο και το ισχυρό κύμα αρχίζει να διαμορφώνει το ρυθμό του σήματος του βίντεο. Τα σήματα θα ταξιδέψουν μέσα από την κεραία εκπομπή και λήψεις, η οποία βρίσκεται στι στέγε μα. Κατά την άφηξή του στην τηλεόρασή μα, ένα αποκωδικοποιητή εκτελεί την αντίστροφη λειτουργία που χωρίζει το σήμα του βίντεο από το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Και η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη. Λοιπόν, στο μοντέλο που έχουμε, παρουσιάζουμε μονό φορέα. Στην πραγματικότητα, κάθε κανάλι χρησιμοποιεί περισσότερα. Κάθε κανάλι έχει μια σειρά από 8 MHz. Δηλαδή, 8 εκατομμύρια Hz. Όμω, Ζαμί, υπάρχουν πολλά κανάλια. Υπάρχουν αρκετοί φορεί για όλο τον κόσμο. Προ το παρόν είναι αρκετά. Είπαμε ότι κάθε κανάλι εκπέμπει στη δική του συχνότητα. Κατά την άφηξή του, η κεραία λαμβάνει όλα τα κανάλια ταυτόχρονα. Υπάρχει και ο δέκτη στο εσωτερικό τη τηλεόραση, που επιλέγει το εύρο τη συχνότητα που αντιστοιχεί, για παράδειγμα, στο κανάλι 5, όταν βλέπετε το μαγικό κόσμο. Ξέρει, Ζαμί, ότι για να φτάσουν οι εικόνε στι τηλεοράσει μα χρειάζεται να υπάρχει πομπό τηλεόραση, όπω για παράδειγμα στον πύργο του Άιφελ. Θα σα δείξω και θα καταλάβετε. Εδώ, στους πρόποδε του πύργου του Άιφελ, φτάνουν τα σήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια. Φτάνουν σε αυτό το είδο αποθήκη όπου πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, αυτό είναι που θα του δώσει απίστευτη δύναμη. Και στη συνέχεια, εξαιτία των καλωδίων. Ε, μικρή μου. Κατάλαβα, Φρέτ. Εξαιτία των πολύ χοντρών καλωδίων, τα σήματα θα σταλούν εκεί πάνω. Ανεβαίνει, 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 ανεβαίνει! Και να είμαστε στην πιο όμορφη κεραία του κόσμου, τον πύργο του Άιφελ. Θα χρησιμοποιηθεί ω πομπό για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση του Παρισιού. Λοιπόν, για να μεταδίδει ψηφιακά κανάλια, θα πρέπει να προσαρμοστούν πάνω του αυτέ οι κεραίε που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κύματα αερομεταφορέα. Αλλά το ψηφιακό σήμα ψηφοποιείται, ή να το πούμε διαφορετικά, μεταγράφεται υπό μορφή 0 και 1. Πε μου όμω, ζαμί, αυτά τα 0 και 1 περνούν πάνω από τα κεφάλια μα. Για να το κατανοήσουμε, θα επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνηση. Η εικόνα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα. Αυτό είναι και το σήμα που θα ψηφιοποιηθεί. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κοπεί και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα επιλέξουμε σημεία στα οποία θα εκχωρήσουν αριθμητικού κώδικε. Δηλαδή ένα κώδικα που αποτελείται από 0 και 1. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο, για παράδειγμα, αποδίδεται ο κωδικό αυτό. Σε ένα άλλο σημείο αυτό, εκεί ο κωδικό κτλ. Όταν θα μεταδίδονται σε ψηφιακή, αυτοί θα είναι πραγματικά οι κώδικε που θα ταξιδεύουν. Πώ ένα ηλεκτρικό σήμα διανέμεται ή 0 ή 1. Όπω βλέπετε εδώ, ανώμια. Στη συνέχεια αυτά τα σήματα αναμειγνύονται με το κύμα φορέα που αρχίζει να διαμορφώνεται και τώρα δεν θα μεταφέρει περισσότερους από δύο τύπους πληροφοριών. Τέλος, η κεραία λήψη εχμαλωτίζει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και στη συνέχεια μέσω αποδιαμόρφωση ανακτώνται οι ψηφιακοί κώδικες και εξαιτία. αυτών ακριβώς των κωδικών επανέρχεται το σήμα, δηλαδή η εικόνα. Μαζαμί, τότε ποιο είναι το νόημα του μετασχηματισμού του σήματος σε 0 και 1. Θα πρέπει να είναι ακόμη πιο κουραστικό. Όχι. Επειδή το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής είναι ότι μπορούμε να απλουστεύσουμε το μήνυμα. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε πρότυπο συμπίεσης MPEG. Σίγουρα θα έχετε ήδη ακούσει να λένε γι' αυτό. Όταν υπάρχουν πολλές εικόνες στη σειρά και όταν βλέπουμε τηλεόραση υπάρχουν 25 ανά δευτερόλεπτο. Και παρόλο που γνωρίζουμε ότι μόνο μια μικρή μερίδα των εικόνων αλλάζει όταν περνάμε από τη μια στην άλλη. Εδώ για παράδειγμα ο βραχίωνα αλλάζει θέση όταν περνάμε από την εικόνα στην εικόνα 2. Λοιπόν, το σύστημα MPEG αναλύει συνεχώς ένα προς ένα όλα τα πίξελ σε μια εικόνα. Όταν οι πληροφορίες επαναλαμβάνονται από μία εικόνα στην άλλη, αλλά δεν αποστέλλονται. Πολύ συγκεκριμένα, σε σχέση με τη διαδοχή των εικόνων, το σύστημα μεταδίδει πρώτα το σύνολο των κωδικών για κάθε ένα από τα pixels που συστήνουν την εικόνα. Η τηλεόραση απομνημονεύει αυτή την εικόνα και στη συνέχεια και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη και πέμπτη εικόνα που διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο στοιχεία που αντιστοιχούν στα πίξελ που έχουν αλλάξει. Μας δίνονται ακόμη πληροφορίες που δείχνουν ότι πρέπει να επαναληφθεί ότι δεν έχει αλλάξει. Θα διαπιστώσετε ότι αυτό απλουστεύει σημαντικά το μήνυμα. Τέλος, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πληροφοριών, μια συμπαγής εικόνα μεταδίδει τακτικά 6 με 8 εικόνες. Βρισκόμαστε σε αυτά εδώ τα στούντιο, που είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα σηματοδότηση τη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στη Γαλλία. Και μετά την οριστική άφηξη τη ψηφιακή και τη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, μπορούμε να δούμε στι οθόνε μια πραγματική έκρηξη στον αριθμό των καναλιών. Κοίταξε λίγο, Ζαμί. Υπάρχει ένα για κάθε γούστο. Αθλητικά, δράση, επιστημονικά, κινούμενα σχέδια. Περιπέτεια. Φαίνεται καλό, έτσι. Φεσμοίμω, Ζαμί. Ε, τα κύματα αυτά πρέπει να ταξιδεύουν σε όλα τα κανάλια. Δεν είναι ανάγκη και αυτό είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα της ψηφιακής. Στην πραγματικότητα, εκεί όπου δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν, παρά μόνο σε ένα κανάλι της τηλεόρασης, εφεξής θα μπορούμε να πηγαίνε ερχόμαστε ταυτόχρονα σε πέντε ή έξι κανάλια. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το φάσμα των 8 MHz χωρίστηκε σε πέντε ή έξι ζώνες. Καθόλου, στην πραγματικότητα, τα προγράμματα προτού συμπιεστούν, ταξιδεύουν μαζί σε ένα μικρό πακέτο από την ίδια ζώνη. Αυτό που ονομάζουμε multiplex. Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων που λαμβάνονται στι κεραίε σα μικρά τμήματα από πάρα πολλά προγράμματα. Είναι όλα μπερδεμένα. Πώ θα βρω την τηλεόρασή μου, Η τηλεόραση είναι πάντοτε εξοπλισμένη με ένα δέκτη που επιλέγει το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων. Βλέπουμε μόνο ότι σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν πολλά σκόρπια προγράμματα. Για να συλλέξουμε τα κομμάτια, χρειαζόμαστε ένα νέο στοιχείο. Τον αποκωδικοποιητή. Στην πραγματικότητα, κάθε πακέτο πληροφοριών είναι από το είδος του προγράμματος στο οποίο ανήκει. Ο αποκωδικοπήτης διαβάζει αυτό το σήμα... ...και επιλέγει τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα του καναλιού 3 για παράδειγμα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το μαγικό κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν έξω από το παράθυρο. Το όργανο αυτό είναι ενσωματωμένο στις καινούργιες τηλεοράσεις. Όχι όμως στις παλιές, είναι μέρος του πακέτου της επίγειας ψηφιακής τηλεόραση. Το μόνο μειονέκτημα της κωδικοποίησης είναι ότι κάποια κανάλια καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από ό,τι άλλα. Υπάρχουν για παράδειγμα αυτά που παίζουν πολλά αθλητικά ή ταινίε δράσης, επειδή υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στις εικόνες. Στον ίδιο κωδικοποιητή είναι λοιπόν αδύνατο να υπάρχουν αθλητικά κανάλια ή κινηματογραφικά. Για να αποφευχθούν προβλήματα λήψης, σε κάθε κωδικοποιητή πρέπει να υπάρχει ισορροπία με την ανάμειξη παραδείγματο χάρη παιδικών καναλιών και ειδήσεων στα κανάλια γενικού περιεχομένου. Επί του παρόντο, τα 29 κανάλια τη ψηφιακή τηλεόραση απασχολούν 5 κωδικοποιητέ για 5 με 7 κανάλια. Το 2008 εμφανίστηκαν 3 νέοι κωδικοποιητέ. Ο ένα από αυτού δόθηκε για την τοπική τηλεόραση. Πράγματι, χρησιμοποιώντα τον κωδικοποιητή, το κόστο μετάδοση έχει μειωθεί